πρέπει να αλλάξει κάτι δραματικά στην καθημερινότητά μας. Όχι, δεν πρέπει να αλλάξει κάτι δραματικά στην καθημερινότητά μας. Είναι συντριπτική του πλειοψηφία ένας ήπιος ιός. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ σαφές. Πρέπει να φτάσει σε κάθε σπίτι. Να δείχνουμε ψυχραιμία. Όπως σε όλες τις επιδημίες, η επιδημία του φόβου είναι χειρότερη από την πνευματική επιδημία, έτσι. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ ψυχραιμία από όλους μας, να δούμε με ηρεμία τα πράγματα και να μην σπείρουμε μια επιδημία πανικού. Από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Πάσα τι αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Οι επόμενες μέρες και εβδομάδες είναι κρίσιμες, διότι όλοι πρέπει να επιδείξουμε ατομική και συλλογική ευθύνη. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές και για τη χώρα μας. Οι επόμενες 2-3 εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες. Αυτή η εβδομάδα που περνούμε είναι μια από τις κρίσιμες εβδομάδες στην απόκριση. Οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Ο Απρίλιος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Μπαίνουμε τις μέρες αυτές στην πιο κρίσιμη φάση του πολέμου ενάντια στον κορονοϊό. Αλλά γενικότερα είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν πολύ κρίσιμο το δεκαήμερο που διανύουμε. Κοιτάξτε, κάθε εβδομάδα κρίσιμη είναι. Κρίσιμες για την πορεία της πανδημίας χαρακτηρίζουν τις επόμενες 10 ημέρες οι λοιμοξιολόγοι. Αυτή είναι η κρίσιμη εβδομάδα από τη στιγμή αυτή που επιβλήθηκαν τα... Οι επόμενες ημέρες θα είναι ημέρες δύσκολες, ημέρες εξαιρετικά κρίσιμες όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Οι επόμενες 15 μέρες είναι κρίσιμες. Αυτές οι δύο μέρες είναι δηλαδή οι κρίσιμες. Οι επόμενες 2-3 ημέρες είναι κρίσιμες, κυρίες και κύριοι, για το αν θα πάμε σε ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Γιατί γενικά στη χώρα, όπως λένε οι επιστήμονες και η κυβέρνηση, κρίσιμοι μήνες είναι και ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος.